εσύ. Αδιάφορον ο Σπύρος ο Κύριος Πάφων, ετερωθέν εχάρτη και πόσο καθέρον, ύπτυρον ελέησον, το τη θεία πίστη σου, μόνο πασαρκός απαλήθοντα. Δόξες ή ο Θεός σου, δόξες. Η λαρότητα της φραγίδας του σου ελέους, νυν τα σεστήση δέσποτας, σφραγίσας του δούλου σου, άβατον απρόσιτον την είσοδο ποιήσον, πάσης εναντίες δυνάμεση. Δόξες ή ο Θεός σου, δόξες. Θεό, ο προκαλείστε και λέγον, σαστενούντας ιερουργούς εν Θεού σου και τούτον εντεύξει, και χρήση ελέους σου, φυλάνθονται, σώζεστε, σώσον το σώο ελέη το κάμπο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και υπάρχουν επαναγία σκέπη και στερά φύλαξ μου. Λυμίντε και τύπος κύμαξ και προεκτήριο ελέη στον ίκτυρο προσέγα μόνη κατέφυγον. Δόξα εσύ ο Θεός του, δόξα εσύ. Υπάρχον αγαπέ του ελέους η άβυσος ελέησον ελέημον, σου το Θείο ελέο, τον κάμνοντα ως εύσπρανος. Δόξα σοι ο Θεός σου, δόξα σοι. Ψυχάς ημών Χριστέ και τα σώματα άνωθεν, σφραγίδος σου Θείο τύπο, αγιάσας αθράστος Κυρί σου πάντα σφύρασε. Δόξα σοι ο Θεός σου, δόξα σοι. Αφάτος σου στο γη περάγατε Κύριε, δεξάμενος τα σκουμήρου, διαμόρυνης αλέψ ανήσι, υπτήρησον τον δούλο σου. Υπεραγία Θεοτόκη, πανίμνητε αγνία υπεράγατε δέσποινα, ελέησον. Τους το Θείο χρειωμένους ελέον και σώσον τον οικέτη σου. Δόξα εσύ ο Θεός μου, δόξα εσύ. Λόγοι σου, ο διελαίου δείξας φιλάνθρωπε, εν βασιλεύσει τη χρήση και αρχιερεύσει ταύτη τελέσας, σφραγισμό σου και το πάσχοντα όσων ω έσπραγμο σου. Δόξα εσύ ο Θεός μου, δόξα εσύ. Με θένεξη μη επικρών δαιμόνων εφάψητο, του επαλήψει εν Θεό τα σε στήσει ότε σημειωμένου, αλλά σκέπη περί τύχης τούτο τη δόξη σου. Δόξα εσύ ο Θεός μου, δόξα εσύ. Όρεξον χείρα τη σύνεξή σου φιλάνθρωπε, και σου το έλεον σώτερα γεια σα δίδου το σω σκέπη τη υγεία και νοσημάτων πάντων εκλήτρωση. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς. Πέφυνα σε το Θεό σου οίκο, κατάκαρπο μύτη του κτίστου ελέα. Δει πλήρη όρθι κόσμο, ελέου ο δεσό δε πρεσβειών επαφή σου του κάμου. Ελέου πηγή υπάρχουν οι περάγατε του πίστη θερμή, ελέει το αφάτο σου. Προσπεσόντα έσπαγνε εκπαντία δίδωσε το καπόσεω και τα σε αυτόν νόσους αράμενους παράσκου τη Θεία χάριν άλλο. Θείον ελέη της τιμής σου σώτε, μόνος Θεός πάντων ιατρεύων πάθεται και ψυχών και σωμάτων τα συντρίμματα, αυτοστεράβεσον και τον ενώσεις, πάσχοντα έσπαρνε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, εν το λιπέτην ελέου χρήση πάντοντας κεφαλάς δίδου ευφροσύνης τούτο ότι χαρμονή, το τον έλεον ζητούντι σου της εκλυτρώσεως, το πλουσίο ελέη σου Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Σύμφος υπάρχει κατά δαιμόνων σώτερ σου η σφραγή, ήρθε αναλύσκο πάθητε των ψυχών ιερέων τη εντεύχεση, όθε την ίασιν, η δεδεγμένη πίστη ημνούμεν σε. Κοινή και αίκη στου αιώνε των αιώνα, μην σύ τον κρατούν τα εμβρακή πάντα μη την Θεού, ένδον εν κυρία σκούσα θεοτρεπό και αφράστο σωματώσασα υπέρ του κάμνοντο εξηλαίωση του τον Θεόμεθα. Δέσποτα Χριστέ, ελέη του δούλου σου, άπαντα ελέη σου, κατά το μέγα σου και θείον έλεο, τούτου τον τύπον γαρδέσποτα, μυστικός, υπενιτόμενος την διελαίου ιερού χρήση προσάγομεν, της νοσούση, ους περ δυνάμη της η πάντα σίασε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, ρήθρις του ελέγου σου Χριστέ, και επαλήμαση των ιερέων σου, πλήρωνος εύσπλαγνος Κύριε τα σωρήνας και τα τραύματα, και αργυνών επιφοράς τους εν ανάγκη σπαθών τριχωμένου, όπως καθάρισε τη συνθήκη ρώσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Σίγουρο σαν θετροπής και λαρότητος έλεον, θείον ημίν της διαγράφου και δέσποτα, μη μακρύνεις σου το έλεος, μη δε παρήδεις τους πιστός, αίκρα βγάζοντας, και ευλογείτε πάντα τα έργα, Κύριε των Κύριων. Κύριε και αίκη εις τους αιώνας των αιώνας, έντοξον ο Στέφανον αρχή η φύση σύλληφε των θείων τόπων σου, εχθρόν απήγοντα φάλαγγιας και νικόντα κατά κράτους αυτούς, διό χαρίτων σου παιδρές, καταστεφόμενοι εκλαΐες, σε ανυμνούμε πανίμητε δέσποινα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον δούλους σου. Δέψον τον ανώθεν εκτίμων, δείξον σου το έλεος, πάση,
δώσνει την αντίληψη της και την ισχύ σου το προσιώτηση δια Θείου χρήσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους του είδωμου, υπανάρχατε σώτερ, αγαλλιόμενοι των Θείων, έλεον ρουπή σου εν Θεού, υπέρ με τόπους, όπερ προσύλληφας, και τυπικός μητέδωκας λουτρού του Θείου της μετέφρουσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Είδωμεν πανάγατε σώτερ, αγαλλιόμενοι των Θείων, έλεον ρουπή σου εν Θεού, υπέρ με τόπους, όπερ προσύλληφας, και τυπικός μητέδωκας λουτρού του Θείου της μετέφρουσιν. Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ίκτυρον ελέησον σώτερ εις ειρηνών και λιδώνων, ρήτρας εμελών του πονηρού, του σου συγκέτας, ψυχάς και σώματα ως ελεήμων Κύριος, χάρη τη Θεία αξιόμενος. Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ήμνος και δεήσεις παρθένε προσδεχομένη, τόσο του νωρίσε καλεπών παθημάτων και αγιδώνων της ηγεσίας σου. Των διημών που ανάγονται τη Θεία σκέψη σου προστρέφοντα άξιον. Άξιον εσκήνος αληθώς, μακαρίσε την Θεοτόπλον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόπλον σε μεγαλύνω. Ελέω αγαθέ επίλωσαν σώματι, επί τη δέηση ημών των συνερφόντων του ναού σου, το Αγίο σου σήμερο, χρήσε Θείο ελέον ασούντα στους δούλους σου. Εδώ καθυπάρχεται το σώνε διάναχτε από στόνο στην άνθρωπε ελέο Αγίος σου, θεραπεύει πάντων πηγάστε και νόσου. Δύο ελέον σου πιστό του προσιώτα και νύνος έστροχος Αγίας σου ελέησουν φωτίες νόσου καθάριστος. Και λυπείς αυτά του σου καταξίωσον Κύριε. Λέψον ο κατάλληπτος ουρανόθελος έσπερνος, τε κυρία οράτου σου, σφραγίσας φιλάνθρωπε τα σημώντα αισθήσεις, ελέος σου Θείο, τον προσδραμώντα σύ πιστός και εξετούντα πτεσμάτων άφεση και δόρισε την ίαση και της ψυχής και του σώματος ή να πόθω δοξάσε μεγαλύνω το κράτος σου. Ίση το ελέος σου και γελίων φιλάνθρωπε επαφή του συγκέντα σου Αγία σου να νοθέτω σηματορίσε ψυχήστε το ρήπον κάθορον έκπληνο σωτήρ και πολυπλόκων σκανδάλων λύτρωσε τους πόνους παραμύθισε τας περιστάσεις εκδίωξον και τα στρίψεις αφάνισον ο συγκρίμων και έσκλαμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιωναμήν σε το καθαρό του βασιλείου του Παλάντης οπόν πονήνεται τα λόγια καθάριστον εσπυρωμένο πάσχα μαντίας και καταγόγια αντρυπνών της Περσέως Ριάδος Πίσων όπως την αστεία σου και το μέτρη των έλεος μεγαλύνων σου λόγενος του αφρίου του κέντρου σου. Ταχύς αντίσμονος υπάρχον Χριστέ, ταχύα της άνωθεν δίσον επίσκεψη, της Πάσχος η δούλη σου λύτως να σημάστε πικρών αγκηδόνων, έγκυρε του ημίς και δοξάζει να πάσχα, πρεσβείες Θεοτόκου μόνο επινάμφωτε. Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμε, υπέρθεις άνωθεν ειρήνη της σωτηρίας των λυκών ημών του Κυρίου δαϊθόμε, υπέρθεις ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της Θείας των Αγίας του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ του Αγίου Υπουσού του και των μεταπίστειας του βραβείας και φόβου Θεού, ισιώθεν εν αυτόν του Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ του και αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, του τυπίου Πρεσβυτερίου και Χριστού Διακονίας παντός του Κύρκου Ναού του Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ του περιεστώτων ναού των εκδεχομένων και χάρτων και πνεύων του Κυρίου δέσποτα Αγίασον και το έλεον τούτο, ώστε γενέστης κρυωμένης εξ αφρής θεραπεία,
και απαλλαγή παντός πάθους, νόσου, σωματικής, μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και παντός κακού. Είναι και εν τούτο δοξαστήσου το Πανάγιο όνομα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα κύρια δίψη μόνος υπάρχουσε, τα κύρια της άνασου δίψαν επίστευση υπάρχουσε δούλη σου. Λίτρος νοσημάτη, πικρόν αγγιδόν, έγκαιρε τη μίστη δοξάρου να πάθω, πρεσβείεσαι ο τόκου μόνο επειν άνθρωπε. Ιστική στα άματα που πληρωμένο, σύ Χριστέ προσέρχοντας, ότι πρόσε γενεθεί σε μετανία κραυγάζωση, σύ τον εσκότη το φως των υπέρ λαμβρών. Η ψυχή μου, Κύριε, είναι αμαρτίες παντίας, και ατόπις πράξη δινός παραλεγημένη, έγινον θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και το παράγει τον ήγηρα σπάλε, ή να κράζω σε σωσμένος, η κτήμον δόξα χρησε το κράτη σου. Πως του Κυρίου μας δείχνουν ελέγχτο δίκαιο και ευαγγέλιο, βάρτης έξω το παράδοξον, την παρησύρον το δεκό Θεός, τον πρεσβεύες ιερά και συγκέντρευε Χριστός τον Θεόν στο σύνιο τα θρυκά πρώτον σε ανέλησε τον Ιεροσολύμο ημένα και διδάσκαλο και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών, όθεν σε πάντες τιμόμεν Απόστολοι. Εντισμήνης άγγε γεργός αναδείχθης του Χριστού, παρόσι το Ευαγγέλιο να πλήρωσα πληρώσας, έρθηκα στην ψυχή σου και του λαού σου, έρθω στον Θεό σου προνάτου, για τούτο υγειάσεις, προσμένος Θεού. Μέγα νεύρα το έντες κινδύνησε υπέρ μακρονή οικουμένη αφλοφόρετα έθνη τροπούμενων ωσούν λιέου καθήλες στην έπαρση εντός τα δύο θαλήνες των έστωρα ούτως Άγιε Μεγαλομάρτης Δημήτριε Χριστόν των Θεών οικέτευε δωρήσαστε ημίν το Μέγα έλεος. Μας το πόρε Άγιε μνήμαν και έφαντε λαίμον πρέπει ούτε λαίμον εις Θεόν αφεσμάτων άφησου παράσκητες δικές ημών. Άγιε ανάγυρη και θαυματουργή επισκέψασε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τι διηγήσε, δε βρίσκερ θαύμαν, επιπηγάζεις οι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των δικών ημών, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Πρεσβεία αφεντή και τούμος απροσμάκτων λέω σπίγη του κόσμου ένα φίλιον, εκτελώς βόβες και ουτό και δέσπιν απρόφασον, και την δίνοντήτωση ημάς ημών τα χέος προστατεύουσαν, διέλει το Χριστού. Γέννητο Κύριε, το έλεος εκ μας. Πρόσχομαι. Αγαλιάστε δίκαιε Κυρίω. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου των Άγνων. Πρόσχομαι. Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας ή ελάλησαν εν τον ορώμα του Κυρίου Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας την υπομονή Ιώβ. Υπούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε ότι πολύ έσπνανος εστίν ο Κύριος και εκτήρμον. Προπάντο δε αδελφοί, μη ομνίεται, μήτε τον ουρανό, μήτε τη γην, μήτε άλλον την όρκον, ή το δε το ημών, το λένε και το ου ή να μη, εις υπόκρισης πέστε, κακοπαθήτης εν ημίν, προσεύχεστο ευθυμείτε, ψαλέτο ασθενείτε εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και προσευσάστουσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών, ελέω εν το όνομα του Κυρίου και η ευχή πίστεως σώσει τον κάμνουτα και γυρί αυτών. Ο Κύριος κάνα μαρτίας, είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό, εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα της εύχεστε υπέρ αλλήλων, όπως ιάθητε πολύ ισχύ δέης δικαίου, ενεργουμένης ή το αναγκοινώσκον τίγρου, σωτήρια ορθία προσωμένου του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγκητος μα προσκομμένη. Το καιρό εκείνο νομικός της προσήλθε το Ιησού πειράζουν αυτό και λέγουν, διδάσκαλε τι ποιήσα ζωή αιώνιον κληρονομήσουν, ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς τον εκκοινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπε, αγαπήσεις Κύριε των Θεών σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και το πλησίον σώσε αυτόν. Είπε δε αυτό ορθός επεκρίτης, τούτο πήγε και ζήσει, ο δε θέλουν δικαιούν εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν. Και τι σε στήμου πλησίων, υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσε, ή και εκδίσαντε σε αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες, οι μηθανοί την χάνοντα, κατά συγκυρία δε ιερεύστης,
κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτού να την παρήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών να την παρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων, ήρθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν ευσπλαχνίστην. Και προς ελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού, επιχαίων Έλληνων και Ήμων. Επί μη βάσας δε αυτούν επί το ίδιον ουκτίνος, ήγε και αυτού εις παντοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών εκεβαλών δύο δινάρια, έδωκε το παντοχή και είπεν αυτό, επιμελήθητε αυτού, και ότι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόσωση. Τίσουν τούτον το τριών πλησίων δοκίσει και γονένε το εμεσόντος εις ο Χριστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς πορεύου και σύ ποιομοιό. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Του Κυρίου δαηθώμενον, Άνε και αδιάδο και Άγιε Αγίων, των μονογενήσεων εξ αποστηλωσιόμενων πάσαν όσων και πάσαν αλακίαν των ψυχών των σωμάτων ημών, κατάπνισον το Άγιο σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο και πείσον αυτό χρειωμένης της εις δόλης, εις τελείαν απολύτρωση των αμαρτιών αυτών, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν. Σύγελοι ο Θεός, ο Μέγας και Θαυμαστός, ο Φυλάσου τη Διαθήκη σου και το ελεός της αγαπώσεις, ο ειδός λύτρωση των αμαρτιών δια του Αγίου σου Παιδός Ιησού Χριστού, ο αναγεννήσας ημάς από τις αμαρτίας, ο φωτίζων τους τυφλούς και ανορθών τους καταραγμένους, ο αγαπών τους δικαίους και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο ανακαινήσας ημάς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, λέγον σε δεσμείς εξέλθετε και της εν σκότη ανακαλύπτεστε. Έλαμψε γάρντες καρδίες ημών το φως επιγνώσεως του μονογενούς Υιού αφού διημάς επί της γης όφτη και της ανθρώπους ανεστράφη και της δεξαμένης αυτόν έδωκεν εξουσίαν τέκνα σου του Θεού γενέστε, δια λουτρού παρηγενεσίας την υιοθεσίαν ημίν χαρισάμενος και αμετόχους ημάς επίησεν εκ της καταναστίας του διαβόλου. Επί ούτ και ευδόκησεν εν αίματι καθαρίζεστε, αλλά εν ελαίου Αγίου έδωκεν τον τύπον του σταυρού αυτού, εις το γενέστη ημάς Χριστού Πίμνιον, Βασίλειον Ιεράτε Ευμέθνους Άγιον, καθαρίσας ημάς εν είδατη και αγιάσασεν το Αγίο Πνεύματι, αυτός δέσποτε Κύριε δώσ χάριν στη διακονία σου ταύτην, ως έδωκας Μωσή το θεραποντή σου και Σαμουήλ το αγαπημένο σου και Ιωάννη το εκλεπτό σου και πάση της καθεκάς την γενεάν ευαρεστή σας εσύ, ούτω ποιήσον και ημάς γενέστε διακόνους της καινής του Υιού σου διαθήκης επί το έλεγον τούτο, ειν περιποιήσω το τιμίο αυτού αίματι, ειν αποδυσάμεν τας κοσμικάς της επιθυμίας, αποθάνουμε τη αμαρτία και ζήσουμε τη δικαιοσύνη, ενδυσάμενη το Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, δια της χρήσεως του αγιασμού του μέλλοντος ελαίου επάγεστε. Γέννη το Κύριε το έλεον τούτο, έλεον αγαλιάσιος, έλεον αγιασμού, έδημο βασιλικών, θώραξ δυνάμειος, πάση διαβολικής ενεργίας αποτρόπιον, σφραγής, ανεπιβούλευτος, αγαλία μακαρδίας, εφροσύνη αιώνιος. Είναι και εν τούτο η χρειόμενη το της αναγεννήσεως ελαίου, φοβερή όση της υπεναντίης και λάμψωση εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, μη έχοντες πύλων ηρητίδα και εις δεχθώσιν εις τας αιωνίους σου αναπαύσεις και δέξονται το βραβείο της ανοχλήσεως, σον εγαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Πάτερ Άγιε, Ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο πέμψας των μονογενής Υιών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Πάσαν όσων ιόμενων και εκ θανάτου λυτρούμενων, ίεσαι και τους δόλους σου εκ της περιεχούσης αυτού σωματικής και ψυχικής ασθενείας και ζωοποίησουν αυτούς διά της χάρητος του Χριστού σου, πρεσβείες Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων λυκανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερονιμών, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, Προσμά και Δαμιανού, Κύριου και Ιωάννου, Παντελεήμονου και Ρεμολάου, Σαμψών και Διαμίδου, Μοκίου και Νικήτου, Θελελαίου και Τρίφωνο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη και πάντων των Αγίων, ότι σύ η πηγή των Ιαμάτων τη Θεοθέω ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιόν, και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιών. Αμήν. Ισχύσμου και ενίσχυσμου μου, Κύριος. Δόξομαι. Ελέγον επεδευσέμαι, ο Κύριος. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Δόξομαι.
αδελφοί, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μία αυτής αρέσκειν, έκαστος γαριμών, το πλησίο αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν και γάρο Χριστός ούχε αυτό γύρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Όσα γάρ προεγράφει στην ημετέρα διδασκαλία προεγράφει, είναι αδία της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών, την ελπίδον έχομεν, ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δω ήμιν το αυτό φρονήν, εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού, είναι ομοθυμαδόν εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεόν, και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διόπρον προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς, εις δόξα Θεού. Ειρήνηση των αγλώσσων δι και παντί των αγών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Το Θείος, Θείος, το Μέντου Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνεύμα Τίσου. Εκ τούτε τα Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου, το Ανάστος να πρόκομε. Το καιρό εκείνο, δείχτη το Ιησού Κνιαϊκό και η του ανηρονόματι καλούμενος Ζακαίος και αυτός την αρχιτερώνης και ούτως συμπλούσιο και ζήτην ειδή τον Ιησού τι είσαι εστί και ούχι δυνατό του όφλου ότι την οικία μικροστής και προδραμών έβρωστε ανέβη επίσηκο μωρέα ή να ήδη αυτόν ότι διεκείνη σήμερα διέσχεσαι. Και ως ήθε επ' τον τόπο να βλέψας ο Ιησούς, είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζανχές, πέψας κατάβηθη, σήμερα γάρεν το οίκος σου δημήνε, και σπέψας κατέβη και υπεδέξατο αυτόν χαίρον, και οι δόντες πάντες διεγόγινον λέγοντες, ότι παραμαρτωρώ ανδρής είσαι καταλύσε». Σταθήθε ο Ζανχαίος, είπε προς τον Κύριον, «Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της στοχής, και ήτιν ουστίες οικοφάντησα από δίδομη τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερα σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός ο Αβραμεστή, είσαι καρωϊός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απόνονο. Και διεστραχνία περιόριστον φέλαγος, αυτός πειν άνθρωπε δέσποτα, ότον πρεανίε και θαυμασία Θεός, ορουδείς ανθρώπων νόν εις κύ καταλαβαίνθε, επίβρεψον εις άρθρον ημών την αξία δούνον σου, κι όπε πνευματίσου το μεγάλο το ρετού το βρουσάγουμε, κατάπευσα τη σύνδωρε άστρα η άματα, και άψνα μαρτιών και ίασε αυτούς εν το πίθη του ελέου σου. Ναι, Κύριε, διάβρεπτο μόνος ο νεήμων και φινάνθρωπος, ο μεταλλών επί της κακίας ημών, ο ειδός ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εμνιότητος αυτού, ο μηθένοντας θάνατο μαρτωρού, ώστε επιστρέψε και ζήνε αυτόν, όχι το μαρτωρό σωτηρία να ανθρωπίσεις Θεώσον, και πλαστείς για το πλάσμα σου, σύ ο υπόν, ουφίσμα καλέστε δικαίους αλλά ο μαρτωρούς της μετάνοιας, σύ το πρόβα των ζητήσεων το απολωρός, σύ ο την απολωμένη γραφμή εκ μελών ζητήσεων και ευρών, σύ ο υπόν ότι τον ερχόμενο προς με βάλω έξω, σύ ο την πόρη προς τιμίου σου κόδας, δάχτυση βρέξασα, μη περιξάμενον σύ ο υπόν, ως άξιον πέσεις, έγινε και σωθήσει, σύ ο υπόν ότι χαρά γίνεται ουρανό επί ενία μαρτωρό μετανόντι. Αυτός έρχει δέσπινα χνεδέσποτα εξύπνους Αγίου σου, συνεπισκιάσας ημίν της αμαρτωρής και λαξίες του δικού. Εσάρεκτη του Αγίου Πνεύματος, εν διορατάθνη και κατασκήνας νεκρυντούρου σου,
Τον επιγραφώσα τα ιδία επιμελήματα και προχειώντα την πίστη και προεδεκτάμενα τη ιδία στην ανθρωπία. Ή και επιμέλησε εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια, συγχωρήσα εξάλληψαν και καθαρών αυτών από πάντα μαζία και ή την παρόν αυτών διαφύλαξον των υπόλοιπων χρόνων της ζωής αυτού, πορευόμενων εν τη δικαιώμασή του, προς το μικές και επίχαρμα γενέστε αυτό το διαβόλο, είναι και παθόδος εσύ το Πανάγιο όνομά του, χάρη του και η τιμή και την ανθρωπία του μονογενού του Υιού, με του ευλογητός και το Παναγίο και αγαθός, το οποίο πνεύματι είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριος Αρχιμόνος και Σωτήρου μου, πρόσχομαι αδελφοί, εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους και ως μεν έθετε ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτων Διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ή αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, έτσι καθ' υπερβολή λοδόρη μην δείχνουμε, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, και έχω να κακώ σηκών ή κύμβαλο να λάζω, και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσα τη γλώσση, και αν έχω πάσα την πίστη, ως θεώρη με θυστάνει, αγάπη δεν μη έχω ουδέν εμή, και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου να καθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω δεν ωφελούμαι, η αγάπη μακροθυμεί, πιστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσεί, ούτε ο κασιμονεί. Ου ζητεί τα εαυτή, ου παροξύνεται, ου λογίζεται ο κακόν. Ου χαίρεται τη αδικία, συγχαίρεται τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Πάντα υπομένει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Σοφία όρθια του σωμέν. Βαγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του καταμάτθεων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έλογεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Τούτους απέστελεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα κόμματα τα απολωλώτα ύφου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσιτι λέγοντες ότι η γη και τη βασιλεία των ουρανών ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν λάβεται, δωρεάν δότεται. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Κύριε. Λέγω τα πάντα κράτορα, Άγιε Βασιλεύ, παιδεύουν και μη θανάτωνο υποστηρίζω τους καταπίπτοντας και ανορθών τους κατεραγμένους, όταν σωματικά στρίψ διορθούμενος των ανθρώπων, ετού με θάσε ο Θεός ημών, όπως επαγάγει στο έλεος επί το έλεον τούτο και τους χρειωμένους εξ αυτό εν το ονοματί σου, να γέννηται αυτή η σησία συμψυχίστε και σώματος, της καθαρισμό και απαλλαγήν παντός πάθους και πάσης νόσου και μαλακίας και παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναι, Κύριε, την ιατρική σου δύναμη ουρανόθεν εξ Απόστηλων, άψε του σώματος βέσον των πυρετών, πράινον το πάθος και πάσαν λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξον, γενού ιατρός των δούλων σου, εξέγερον αυτόν αποκλίνεις οδυνηράς και στρωμνής κακώσεως, σώων και ολόκληρον χάρισε αυτούς, τη εκκλησία σου ευαρεστούντα και ποιούντα το θέλημά σου. Σώγα έστι το ελέη και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα
πνεύματι νύχια ή και στου αιώνα των αιώνων. Εν ίαν ημέρα μη καλέσομεσαι. Πρόσχομαι. Κύριε Ισάξον της προσευχής σου. Σοφία. Προς Κορινθίους Δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, ημείς ναός Θεού εστε ζώντος. Καθώς είπεν ο Θεός ότι ενίκησω εν αυτής και εν περιπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε καγώ εις δέξομαι ημάς και έσομαι μην εις πατέρα και ημείς εσαισθέμεις ιούς και τη γατέρας, λέγει Κύριος Πατοκράτων. Ταύτα σουν έχοντες τας Ευαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Το αναγνώσκοντι, σοφία ορθία του σωμένου Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση Ευαγγελίου, εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσχωμένου. Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς στην οικία Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένη και πειρέσουσαν, και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και ηγέρθηκε διεικόνη αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντα στους κακώς έχοντες εθεράπευσεν όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχους περί αυτών εκέλεψε να απελθύνει στο πέραν». Και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτό, διδάσκαλε ακολουθήσωση όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εαλόπικες σχολαίους έχουσι, και τα πετεινά του ουρανού και τα σκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, Κύριε επίτρεψόν μη πρώτου να απελθεί και θάψει τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθη μου και άφε στους νεκρούς, θάψε τους εαυτού νεκρούς και εμβάντη αυτό εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Του Κυρίου Δαϊθόμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε έψιλαν και πολύ έλεη Κύριε, ο πολύς ελεηλέη και πλούσιν αγαθότητη, ο πατήτου εν θυρμό και Θεός πας παρακλήσεως, ο ενισχύσας ημάς δι' των Αγίων σου Αποστόλων, ελέον με τα προσευχή τα ασθενεία του λαού θεραπεύεστε, αυτό και το έλεον τούτο σύνταξο νησίασιν τη εξ αυτού κρυωμένη. Ει απαλλαγή πάση νόσου και πάση μαλακία, ει απολύτρω των κακών των απεκδεχομένων την παράδοση σωτηρία. Ναι, δέσποτα κύριο Θεό ημών, δε με θάσου παντοδύναμη του σώζει πάντα σημά. Ο μόνο ψυχών και σωμάτων ιατρό αγίασουν πάντα σημά. Ο πάσα νόσου νιόμενο ίασε και του δούλου σου. Εξέγερουν αυτούς από πλήνης οδυνηράς, δια ελέους της εις Χριστότητος. Επίσκεψη αυτούς εν ελέη και εκκλησίσου, αποδίωξεν από αυτών πάσαν αρρωστία και ασθένεια, ή να εξαναστάνται στη χειρή σου την κρατειά του λέμος ίση, με τα πάση ευχαριστίας, όπως και νυν μετέχοντες της εις αφάντου φιλανθρωπίας, ημινόμεν και δοξάζομεν σε τοποιούντα μεγάλα και θαυμαστά, εν δοξάντη και εξαίσια. Σόν γαρεστήν το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το αιών και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Συ Κύριε φυλάξεις ημάς. Σώστον με. Αγίο και πρέπει με νόσιος. Σοφίον. Και κορυφή της Δευτέρας επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Σώστον με. Αδελφοί που θέλαμεν ημάς αγνοήν υπέ της κύψεως ημών της γενωμένης εν διασία, ότι καθ' υπερβολή είναι βαρύθι μεν υπερδύναμη, ώστε εξαπορριφθεί να ημάς και του ζήν. Αλλά χρειένε αυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμε, να μην πεπιθώτες όμενε φε αυτής, αλλά επ' το Θεό το αγύρωτε τους νεκρούς, ως εκ την υπού του θανάτου ερίσατο, ημάς και ερίετε, εις ανελπίκαμε ότι και ετηρήσετε, συμβουλγούντων και ημών υπέρ ημών τη δεήση, εις εκ πολλών προσώπων, το σημάς χάρισμα, για πολλών ευχαριστηθεί υπέρ ημών. Τον αγνώσαντι και πάντη τον αόν. Σοφία, ορθία, κουσμέν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση, εκ του κατά Ματθαίου
Αγίων. Έθνε ζαβούστε τον Ναμπάδα Σαφτόρ, εξήθωρ εις απάντηση του νηφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτών πρόνιμοι και πέντε μωρέ. Έτεινε μωρέ ζαβούστε τον Ναμπάδα σε αυτόν, που κέλαβον με σε αυτόν έλεον. Οι δε πρόνιμοι έλαβον έλεον σε γη εξ αυτόν τον Ναμπάδον αυτόν. Προνίζονται δε του νηφίου ενίσταξον πάσε και κάθεθον. Μέση δε νυχτός κραυγή γέγονε, ιδού ο νυμπίος έρχεται, ξέχεις απάντηση αυτού. Τότε ηγέθησα πάσε παθένει εκείνε, και κόσμησα στον Ναμπάδας αυτόν. Ιδέ μωρέ τες προτίμης είπα, δώσε ημί εκ του ελαίου ημών, ότι Ναμπάδας ημών βαίνεται. Απεκρίσαν δε πρόνιμοι δεύουσε, μη ποτέ ούκα κέρση μην και μην, χορεύεστε δε μάλλον, προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές, απερχομένον δε αυτόν αγοράσε. Ήρθε ο νυμφίος και έτοιμη σύσσα με ταυτούς τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερο δέχονται και λιπέ παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπε, αμήν λέγω ημίν, που κείδω ημάς, Γρηγορείτε ουρ, ότι ου κείδατε την ημέρα, που δε την ώρα, εν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ο παιδεύων και πάντι όμενος, ο εγκύρων από γης το φόν και από κοπρίες των υψών φαίνητα, όταν ορφανών παντί και το χυμαλωμένο δημή, και τον ορθούσαν ιατρών, όταν στενίες ημών από όνος βαθάζων, και τα δόση ημών λαμβάνων, ο ενιαρώτητη Θεό, ο υπερβαίνων αβίας και ξέρων αδικίας, ο δαχής της βοήθειας και βραδής της οργής, ο εμφυσίτας ήρθε αυτούς μαθητάς ποιχών. Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντυνον αμφίες της αμαρτίας, αμφίεται αυτή, ο δεχόμενος των αμαρτωλών την μετάνοια και εξουσίαν έχουν συγχωρήν αμαρτίας πολλάς και κατεπάς, και ίεση παρέχουν πάση της ασθενίας και μακρύν αυτοία διάβουση. Ω και επεμέτω ταπεινών και μαρτωλών και ανάσκειων δούλων σου, των εμπορές αμαρτίες κρυγμένων και πάθος και δουλών συγκληρωνούμενων, καλέσαι στο Άγιον και υπερμέγιστον βαθμό της ιεροσύνης και της ασύνης των ενδότερων του καταπετάσματος εις τα Άγια των Αγίων, όπου παρακύπτε οι Άγιοι Άγγελοι επιθυμούσι και ακούσες βοητικής φωνής Κυρίου του Θεού. Και θεάσαστε αυτοψί το πρόσωπο, στεγείεστε να φοράσετε, φοράσετε θείες και ηράς λειτουργίας. Ο καταξιώσεις με ιεργήσε τα υπουράνια σου μυστήρια και προσφέρεση δώρατε και θυσίας υπέρ των συμμετέρων δαμαρτημάτων και εντε του λαού αγνοημάτων και μυστητεύσε υπέρ των λογικών σου προβάτων. Είναι διευκολύνης και πάθος στην ανθρωπία στα παραπτώματα αυτών εξαλείψει. Αυτός υπεράγεται βασιλέα, φαινόσε την προσοχή μου εν τάφτη και όρατε και αγία ημέρα και εν παντή καιρό και τόπο και προς της φωνής της δεησιών μου και τους δούλους σου τους ευσθενία ψυχής και σώματος όντων. Την ίαση δόρησε παρέχον άφηνα μαρτιών αυτών και σηκώρη χωμάτων εκουσίονται και ακουσίων. Θεραπεύουν αυτούς και γάσαν οι άνθους, πάσα τενώσον και πάσα μαρακία. Δόρισε αυτό ψυχική μίας και οψάμνας πεθεράς του Πέτρου και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και η γέρτη διεκόνηση. Αυτός δέσποτα και τους δούλους σου, παράσκου ιατρίαν και παραγήν πάση του ροφιού αμπιδόνων. Και μνήσει τα πλουσία σου, η θυμόν και του ελαίου σου, μνήσει ό,τι εθμετός έγκυται η διάνοια του ανθρώπου από τα πονηρά εθνεώτος αυτού και ουδής ευρίσκεται αναμάρτως επί της γης.
σίγαρ μόνος αυτός αμαρτίας υπάρχει, ο ετώ και σώσος το ανθρώπινο γένος και ελευθερός ημάς τη δουλεία του εχθρού. Εάν δάρεις κρίσιν εσύ με τον δούλον σου, που δείτε βρεθείς ελευθερός απορρίπου, αλλά παν σώμα προηγήσετε, μη έχω τι απολογήσεστε, ότι ο δράκος απεκτημένης, πάσα η δικαιοσύνη μόνο ποιόν σου. Δια τούτο αμαρτίας νεότος ημών, μη μισθείς, Κύριε. Σίγουρα υπάρχει ελπίδα απεκτημένο και ανάπαυση των κοπιόντων, και επεφορτισμένου να μην και συνειδόξου να πέμπουμε στην τον άνθρωπο του Πατρίκη, του Παναγίου και Αγαθό, και ζωτηρό σου πνεύμα τη νύχτια ή τη του αιώνα των αιώνων. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου. Πρόσκονε. Καρδία καθαρά ψήσον ελεμή ο Θεός. Σοφία. Προσγαλάδες ευστολής πάρουν το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά τον Διού του νου καίστη νόμος, ιδέ του Χριστού την σάρκα ανεστάβρωσαν, συν της παθήμασι και τες επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα και ενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμεν, αλλήλεις φθονούδες αδελφίαν και προσληφθεί άνθρωπος εν την υπεραπτώμαση, η μίση πνευματική καταρτίζεται των διούτων, εν πνεύματι πραότητος, σκοπόν σε αυτόν, μη κι εσύ πειραστείς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσετε το λόγο του Χριστού. Σοφία όρθι ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Επού κατά μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα προσχομαι. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και Σιδώνος, κι ιδού γινήχαν νέα από τον ορίον εκείνον εξελθούσα, εκράβγαζεν αυτό λέγουσα, ελεησόν με Κύριε Ιέδαβιν, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται, ο Δεού καπεκρίθη αυτοί λόγων και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ιερώτων αυτών λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν ου καπεστάλλην ημείς τα πρόβατα τα πολλολόγα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν, «Πού και στη καλόλαβη των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης». Η δε είπεν, «Ναι, Κύριε, και κατά την άρια εστί από τον ψυχείο των πηκτώντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών». Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ή ως θέλης». Και η άφη θυγάτηρα αυτής από τις ώρας εκείνης. Όσες η Κύριε δόξα σκή. Του Κυρίου ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός ημών ο αγαθός και φιλάνθρωπος, ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, όταν γνώσιμον απόρος βαστάζον, ούτω μόνο μη πάντες οι άθιμεν, ο ποιμήν ο καλός, ο εις αναζήτηση ερθών του πλανηθέντος προβάτου, ότι ο λιγό ψύχης διδούς παραμυθίαν και ζωή της εντιατριμένης, ότι πηγή της εμμορροούσης δωδεκαετή ούσαν η ασάμενος, ότι θυγατέα της Χαναναίας του Χαλεπού Δαιμονίου ελευθερώσας, ο το δάνειον χαρισάμενος της δύση χρεοφυλέτες και τη αμαρτωλό την άφεση δούς, ότι νίαση το παραλυτικό δωρισάμενος συν τη αφές των αμαρτιών αυτού, οτον τελώνειν το λόγο δικαιώσας και το ληστήν εν τη εσχάτη αυτού ομολογία προσδεξάμενος, ότας αμαρτίας του κόσμου αράμενος και το σταυρό προσιλώσας
Σου δεόμεθα και σε οικετεύομεν, εν τη αγαθότητή σου αυτός άνες, άφες, συγχώρησον ο Θεός τας ανομίας και τας αμαρτίας των δούλων σου, τα πλημελήματα αυτών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα εν παραβάση και εν παρακοή, τα εν νυχτή και εν ημέρα, υποκατάν ιερέως, η πατρός, η μητρός, εγένετο, η οφθαλμόν ιστίας εν ιόσφρησιν εξεφύλινεν, η αφή κατε μαλακίστρι, η γεύση κατε πόρνευσεν, η εν ιαδήποτε κινήσεις αρχός και πνεύματος, του σου απολυτριώθ, απειλυτριώθη θελήματος και της εις αγιότητος, ή τι ήμαρτεν αυτίστε και εμείς, ως αγαθός και αμνησίκατος Θεός και φιλάνθρωπος συγχώρησον, μη αιών αυτούς και ημάς εις το ερυπωμένον βίο καταπέσιν, μη δε εις τα σωλιεθρίους οδούς αποτρέχειν. Ναι, Δέσποτα Κύριε, επακουσόν μου του αμαρτωλού, εν τη ώρα ταύτη περ των δούλων σου πάριδε, ως αμνησίκατος Θεός, τα παραπτώματα αυτών άπαντα, απάλλαξον αυτής της αιωνίου κολάσεως, το στόμα αυτών της εισενέσεως πλήρωσον, τα χείλη αυτών άνοιξον προς δοξολογίαν του ονοματός σου, τα σχήρας αυτών έκτινον προς εργασίαν των εντολών σου, τους πόδας αυτών προς τον δρόμο του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον, πάντα αυτούς τα μέλη και την διάνοια της η κατασφαλιζόμενος χάρητη. Σύναρι ο Θεός ημών, ο δια των Αγίων σου Αποστόλων ενδυλάμενος ημιν λέγον, όσε αν δύσετε επί της γης έστε δεδημένα εν της ουρανής, και όσε αν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν της ουρανής, και πάλιν άτινον αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άτινον κρατείτε και κράτηντε. Κι ως επίκουσα σε Ζεκίου εν τη θλίψη της ψυχής αυτού, εν τη ώρα του θανάτου αυτού, και ου παρίδες την δέησιν αυτού, ου το καμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου, επάκουσον εν την ώρα ταύτη δεωμένου σου. Σιγαρή Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ευδημικοντάκης επτά αφιένε της περιπτού, περιπίπτουσε εν αμαρτίας και λεύσας της η αγαθότητη και φιλανθρωπία, και μετανοών επί της κακίες ημών και χαίρον επί τη επιστροφή των πεπλανημένων, ότι ως η μεγαλοσύνη σου ούτω και το έλεό σου, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, σύ τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ότι το θυμό σου ελέγξεις με. Ελέγξον με, Κύριε, τα ασθενή σημή. Σοφία. Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Αδελφοί, παρακαλούμε ημάς, τοποθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους λίγο ψύχους. Αν δέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Οράτε, μη της κακών αντικακού τίνει από εδώ, αλλά πάντοτε ο αγαθόν διώκεται, και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε, τούτο γάν θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβέγεται, προφητείας μη εξουδενείται, πάντα δε δοκιμάζεται, το καλό κατέχετε, απαντός δε πονηρού απέχεστε, αυτός δε ο Θεός είναι εις αγιάσαι ημάς ολοτελείς, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέντως στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρυθεί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση Ευαγγελίσου. Εκ του καταμεθέων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσκόμεν. Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον κατήμενον επί το τελώνιο Ματθαίου λεγόμενον, τη λέγει αυτό ακολούθημη. Και Αναστάση ακολούθησεν αυτόν, και έγινε το αυτού ανακειμένο εν τη οικία, και ειδού πολύ τελώνει τη αμαρτωλή ελθόντε συνανέγκητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού, και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν τις μαθητές αυτού, δια τι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς, ου χλίαν έχουσιν ισχύοντες ιατρού, άλλοι κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε αιτίες την έλεον θέλω και ο θυσίαν. Ο γαρήν το καλέσουν δικαίους,
αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιο. Το γεγονόσασι. Του Κυρίου Δαϊθόν. Δέσποτα Κύριο Θεός ημών, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, όταν χρόνια πάθη θεραπεύουν, ο Υιόμενος πάσα νόσου και πάσα μαλακία εν τω λαό. Ο θέλων πάντα σ' ανθρώπους ότι είναι, και εις ευήγητος την αλευθείας ελευθεί. Ο μη προλόγιος του πάντα.